Επιποδός βρίσκονται οι υποψήφοι λίγε ημέρε πριν από τις εθνικές εκλογές. Με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλος μίλησε για την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και την ετοιμότητα ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην διπλωματία, την επίγνωση και τη συνέπεια που όπως είπε χαρακτηρίζει την κυβέρνηση. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στις επισκέψεις και στην προσπάθεια όλων αυτών των μηνών. Το πρώτο του προεκλογικό σποτ που αφορά το νησί της Τάσου έδωσε στην δημοσιότητα ο υποψήφιος βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία, Μακάριος Λαζαρίδης, απευθυνόμενο στους κατοίκους του νησιού, σημειώνει ότι επί τέσσερα χρόνια Όλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με σχέδιο και όραμα, πέτυχαν πολλά για το νησί της Στάσου. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, βρήκε λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα που οδηγούν στο αναπτυξιακό σχέδιο Καβάλα 2020-2050. Αναφέρθηκε δε στα Κέμπτο Λιμεναρίων, στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, στο Περιπολικό Σκάφος και στα Δρομολόγια Καβάλα πρίνου. Η υποψηφία βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία για τον Ομοκαβάλα Μέρη Χατζη Κωνσταντίνου βρέθηκε στα εγγένεια τη ομαδική έκθεση φωτογραφία με τίτλο Φωτοδό Λευκοσία, φωτογραφικό όμιλο Καβάλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια έκθεση φωτογραφία και ένα φωτογραφικό λεύκομα με τη συμμετοχή μελών του φωτογραφικού ομίλου Καβάλα αλλά και του αντιστοίχου ομίλου τη Κύπρου. Βίντεο ανήρτησε στα μέσα κοινωνική δικτύωση και η υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, Τάνια Ελευθεριάδου. Όπω αναφέρει, χαρακτηριστικά η εργασία τοποθετείται στο επίκεντρο τη οικονομική και κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην αύξηση του μισθού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ τόνισε ότι άμεσα θα καταργηθούν όλε οι ρυθμίσει που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Στους αγρότες του Παγκαίου βρέθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Φιλίμον Ξουλόγης, όπου όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, αγρότες και παραγωγή είναι απροστάτευτοι απέναντι στην κλιματική αλλαγή που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μάλιστα ανέφερε λύσεις και μέτρα ενίσχυσης για αγρότες και παραγωγούς κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Τάκη Εμμανουιλίδη, τον Φιλίμον Αξουλόγη, Αναστασία Μυρλή και Αθηνά Παναγιοτίδου βρέθηκαν στην Χρυσούπολη και επισκέφθηκαν τόσο το Δημαρχείο όσο και το Κέντρο Υγεία τη περιοχή. Τέλο, οι υποψήφοι βουλευτέ του Πασόκ Κινήματο Αλλαγή ανήρθησαν φωτογραφία στα μέσα κοινωνική δικτύωση από τι συγκεντρώσει τη εργατική πρωτομαγιά.